Σήμερα θα μας μιλήσει για τον Πυθαγόρα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή την ομιλία σήμερα. Τον Άγγελο για την προσφώνηση βεβαίως που είμαστε γνωστοί και τον κύριο Νατζέμι, που τον δάσκαλό σας που τον γνωρίζω σήμερα. Παρόλο που έχω ακούσει τόσα πολλά, θεωρώ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας για να μιλήσουμε για έναν μεγάλο Έλληνα, τον Πυθαγόρα. Και επέλεξα να σας παρουσιάσω συνοπτικά ότι μας έχει σωθεί μέσα από τα λεγόμενα χρυσά έπι. Ίσως να έχετε ακούσει τα λεγόμενα χρυσά έπι, The Golden Verses of Pythagoras, είναι γνωστά παγκοσμίως. Είναι ένα κείμενο που αποτελείται από 71 στις περισσότερες εκδόσεις, 73 στην πλήρη έκδοσή της, με δύο στίχους δηλαδή που ανέβραμε στον Πορφύριο. Έτσι δηλαδή τα χρυσά έπι είναι ένα φιλοσοφικό ποίημα θα λέγαμε, που αποτελείται από 73 στίχους. Δεν είναι μεγάλο σε έκταση. Και λέμε στίχους γιατί είναι γραμμένο όπως είναι γραμμένα τα ομερικά έπι. Είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο. Είναι ποίημα δηλαδή που έχει μέτρο και ρυθμό. Παρενθετικά για όσους ίσως δεν το γνωρίζετε, όταν λέμε δακτυλικό εξάμετρο είναι το ηρωικό μέτρο που είναι γραμμένα τα ομερικά έπι και γενικώς τα αρχαία έπι. Και λέγεται δακτυλικό εξάμετρο, είναι 6 μέτρα, όπως το λέει και η λέξη, και δακτυλικό, γιατί μοιάζει με το δάκτυλο του χεριού. Είναι δηλαδή μακρό, βραχή-βραχή. Α, δραμή. Ενεπέ. Και πάει έτσι. Οπότε έχουμε 6 τέτοια μέτρα όμοια με το δάκτυλο του χεριού και λέγονται δακτυλικό. Κατά ανάλογο τρόπο είναι γραμμένο και αυτό το ποίημα. Τώρα, το έγραψε ο ίδιος ο Πυθαγόρας ή κάποιοι μαθητές του, αυτό είναι ένα θέμα. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι του ίδιου του Πυθαγόρα και προσετέθη από τους Πυθαγορείους κάποια διδασκαλία. Όπως και αν έχει το πράγμα, το ότι ανήκει στον κύκλο των Πυθαγορείων δεν γεννάται καμία αμφιβολία, διότι έχουμε, μας σώζεται ένα σύγγραμμα του 4ου-5ου μεταχριστιανικού αιώνους, που είναι η εξήγηση των χρυσών επών ενός φιλοσόφου που ανήκει στον κύκλο των Πυθαγορείων, του Ιεροκλέους. Ο Ιεροκλής είναι που έχει γράψει την εξήγηση στα χρυσά έπι και αναφέρεται ότι αυτά τα έπι αποτύπωναν την κοινή διδασκαλία όλου του κύκλου των Πυθαγορείων, ο οποίος ελέγεται με μία λέξη ο Μακόιον ή ο Μακοίων, από το ομού ακούιν. Δηλαδή όλοι έπρεπε να μάθουν να συντονίζονται να ακούνε. Είναι γνωστό ότι για να μπει στη σχολή του Πυθαγόρα για 5 χρόνια έπρεπε να ακούς μόνο και μετά σου εδίδεται η δυνατότητα να ομιλήσεις. Έτσι. Πράγμα αδιανόητο. Σήμερα αδυνατούμε να κρατήσουμε σιωπή για 5 λεπτά ή για 5 ώρες ή για 5 μέρες. Λοιπόν, μια μεγάλη άσκηση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν σε τι ανθρώπους απευθύνονταν αυτά. Και έτσι, αυτό που θα σας παρουσιάσω απόψε θα είναι μια σύνοψη όπως αντιλαμβάνεστε και βεβαίως μετά, φαντάζομαι το συνηθίζετε, μπορούμε να συζητήσουμε εκεί. Τι αποτυπώνεται μέσα σε αυτά τα χρυσά έπι? Αποτυπώνεται κώδικα, αφού είναι ποίηση και η ποίηση ξέρουμε χρησιμοποιεί κώδικες, κωδικές λέξεις, οι οποίες θέλουν ερμηνεία μετά και εξήγηση. Αποτυπώνεται κωδικά η διδασκαλία του Πυθαγόρα. Θα σας το παρουσιάσω σε 12 τμήματα. Όπως το έχω παρουσιάσει και μέσα από το κανάλι Φρικτορίες σε μια σειρά μαθημάτων που μπορείτε για λεπτομέρειες να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, στο κανάλι Φρικτορίες, είναι σε 12 μαθήματα πιο αναλυτικά. Σήμερα θα κάνουμε μια σύνοψη και ίσως να πούμε και πράγματα που δεν τα είπαμε εκεί για τον πολύ κόσμο, ανάλογα με το τι θα υπάρξει ως αίτημα ψυχικό μέσα από τη δική σας κατάσταση, γιατί πάντα πιστεύω ότι, όπως το έλεγε και ο Πλάτων, μέτρον του λόγου πάντα είναι ο ακούων και όχι ο λέων. Εγώ μπορεί να έχω τη διάθεση να σας πω κάποια πράγματα, αλλά θα σας πω τελικά αυτά που ο ψυχισμός σας θα δημιουργήσει ως ένα είδος αόρατου δέκτη και έτσι θα έχουμε μια επικοινωνία, πιστεύω, ζωντανή κατά δύναμη. Το πρώτο, θα λέγαμε, στάδιο που μας θέτουν τα χρυσά ήπη είναι η θέση μας στον κόσμο. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο εαυτός μου, ποια είναι η θέση μου στον κόσμο,
και ποια είναι η σχέση μου με το θείον. Ξεκινάει ο πρώτος στίχος, αθανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμο ως διάκυνται τίμα. Δηλαδή, τους αθάνατους θεούς, τις οντότητες, να τις τιμάς σύμφωνα με την παράδοση, σύμφωνα με τον νόμο. Νόμος είναι η παράδοση. Να τις αναγνωρίζεις δηλαδή ότι υπάρχουν. Ποιες είναι αυτές, είναι ολόκληρη ανάλυση. Και μετά, τους αγαβούς ήρωες, λέει. Ήρωες, όταν λέμε στην ελληνική παράδοση, εννοούμε τα φωτισμένα εκείνα όντα που κατάφεραν να φτάσουν σε ένα πολύ ανώτερο επίπεδο. Γιατί ήρωας είναι αυτός που συνδυάζει τη δύναμη του συναισθήματος, το εράν, και τη δύναμη του λόγου, το ήριν. Όπως μας λέει ο Πλάτων στον Κρατήλο, ο ήρωας είναι τέκνο του ήριν και του εράν. Οπότε δηλαδή έχει ενώσει τη δύναμη του νου και τη δύναμη του συναισθήματος και έχει φτάσει στο θεϊκό, γι' αυτό και ορίζονται ως τέκνα θεών οι ήρωες. Και τέλος, τους καταχθονίους δαήμονες, λέει το αρχαίο κείμενο, τους επίγειους δασκάλους, όπως το εξηγεί ο Ηρωκλής. Άρα λοιπόν, μάθε να αναγνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν αιώνιες αθάνατες οντότητες, υπάρχουν ενδιάμεσα όντα που είναι οι δαίμονες, αυτοί που μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο τη διδασκαλία από τους ανώτερους κόσμους στον ανθρώπινο κόσμο, αυτούς ονομάζει δαήμονες και δαίμονες, είναι πάντα ενδιάμεση, και τους αγαβούς ήρωες που είναι οι φωτισμένοι ήρωες. Οπότε αμέσως μας λέει ότι ποια είναι η θέση του ανθρώπου. Είναι κατά κάποιο τρόπο στη βάση αυτής της εξέλιξης. Ότι πάνω από τον άνθρωπο υπάρχει ένα εξελικτικό επίπεδο στο οποίο πρέπει να ανέλθουμε. Άρα ορίζει ουσιαστικά 4 γένη λογικών όντων. Και ο άνθρωπος είναι στη βάση. Και κάτω από τον άνθρωπο είναι τα άλογα ζώα. Άλογα επειδή στερούνται λόγου. Α στερητικό και λόγος. Οπότε ο άνθρωπος είναι, θα λέγαμε, μια γέφυρα ανάμεσα στο ζώο και στο Θεό. Δηλαδή είναι μια, και γι' αυτό είναι ο αγώνας του για εξέλιξη. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Έτσι τα χρυσά έπι ευθύς εξ αρχής μας λένε ότι αυτή είναι η θέση σου στον κόσμο και σεβάσου όλη αυτή την διαδικασία όπως μας έχει παραδοθεί μέσα από τους αιώνες. Αυτό που αποκαλεί νόμο. Το δεύτερο στάδιο θα λέγαμε ότι είναι οι σχέσεις μας τότε με τους άλλους. Με τους άλλους που είμαστε εδώ. Και πρώτους και καλύτερους τους γονείς που μας έφεραν στον κόσμο. Σου είστε γονείς, τίμα. Μας θυμίζει και λίγο την εντολή τίμα τους γονείς σου. Βλέπετε, υπάρχει αντίστοιχη εντολή. Σου είστε γονείς, τίμα. Τους γονείς σου να τους τιμάς. Να τους τιμάς, όποιοι και αν είναι. Και τους άγχιστα εκεγαώτας και τους συγγενείς σου. Τίμησέ τους. Και όταν θα έχεις εναρμονίσει τις σχέσεις σου λοιπόν με τους γονείς σου και με τους συγγενείς σου, με τους αδελφούς σου και με τα παιδιά σου ενδεχόμενος, δηλαδή με αυτούς που υπάρχουν συγγενικές σχέσεις, τότε να στραφείς προς τους άλλους, και έτσι τους λέει, των δε άλλων, ποιού φίλων αρετή ως τις άριστους. Και από τους άλλους ανθρώπους να επιλέγεις να κάνεις φίλο σου αυτόν που είναι άριστος στην αρετή. Δηλαδή, ορίζει τη σχέση φιλίας και ξέρουμε ότι στους Πυθαγορείους η φιλία ήταν πολύ μεγάλος θεσμός. Γενικά στους αρχαίους Έλληνες η φιλία ήταν ένας πολύ υψηλός θεσμός και φιλία μπορούμε να πούμε ότι είναι η επίησης όρης σχέση, δεν είναι αγάπη. Η αγάπη ενέχει και στοργή, ενέχει και διαφορά, αλλά η φιλία είναι επίησης όρης σχέση, κατά κανόνα. Οπότε να κάνεις φίλο σου, λέει, αυτόν που είναι άριστο στην αρετή. Ακολουθεί δηλαδή μια εξελικτική οδό και έτσι θα ωφεληθείς κι εσύ. Και να θυμηθούμε εδώ τον ορισμό που έδιναν οι Πυθαγόροι. Ποιος είναι ο φίλος? Ο άλλος εγώ. Ο άλλος εγώ. Άρα ο φίλος τι θα έρθει να κάνει? Θα έρθει πραγματικά να δημιουργήσει μια σχάση κατά κάποιο τρόπο. Η σχέση είναι και ένα είδος ανοίγματος. Προέρχεται από το ρήμα έχω. Άρα κάθε σχέση σημαίνει υπάρχει μία σύνδεση, οπότε δημιουργείται ένα άνοιγμα, μία σχάση και από εκεί μπορεί κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από τους φίλους. Είναι περίφημη εκείνο το παράδειγμα, αν θυμάστε, από το Δάμονα και το Φιντία, αν θυμάστε από τα σχολικά σας χρόνια, που ο ένας έδινε και τη ζωή του για τον άλλον. Και σε αυτή τη σχέση φιλίας μας λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε. Να ακούμε τα ωφέλιμα λόγια του
και να μην κρατάμε κακία για μικρό σφάλμα, γιατί θα υπάρξουν και σφάλματα στη φιλία. Να μην χαλάμε τις φιλίες μας, δηλαδή, αμαρτάδος είναι καμικρής, όπως λέει. Σας λέω και λίγο από το αρχαίο κείμενο, για να παίρνουμε και λίγο τη γεύση, γιατί είναι πολύ ωραίο το αρχαίο κείμενο και έχει και μουσικότητα που δεν μπορούμε να την έχουμε στα νέα ελληνικά, δυστυχώς. Και βλέπουμε τη λέξη αμαρτάς, αμαρτία, έλλειψης αρτιότητος, έλλειψης δηλαδή πληρότητος. Οπότε σφάλμα σημαίνει η αμαρτία, δεν ήταν κάτι άλλο. Όφρα δίνει, λέει, όσο μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί... Γιατί μέσα από τις σχέσεις φιλίας θα αντλήσεις δύναμη στις δύσκολες στιγμές και η δύναμη ανάγκης εγγύθη νέη, λέει. Η δύναμη κατοικεί κοντά στην ανάγκη. Το φίλο θα τον χρειαστούμε στα εύκολα, στα δύσκολα οπωσδήποτε, στα εύκολα θα κριθεί και εκείνος και οι σχέσεις της φιλίας κρίνονται και στη χαρά και στη λύπη. Γιατί θα δούμε ότι ο φίλος μπορεί να εκδηλώσει ένα φθόνο όταν έχουμε χαρά. Δύσκολα θα μοιραστεί τη χαρά μας. Πρέπει να ξεπεράσει τον προσωπικό του φθόνο. Πιο εύκολα ενδεχομένως θα μοιραστεί τη λύπη, γιατί μπορεί να βιώσει και ένα είδος κερακακίας μέσα από τη λύπη τη δική μας. Αυτά νομίζω τα έχετε αναλύσει εδώ με τον κύριο Νατζέμι πάρα πολύ καλά, από ό,τι έχω αντιληφθεί από τις ομιλίες. Οπότε εκεί παίζονται βαθιά συναισθήματα στη φιλία. Οπότε μέσα από εκεί, κατά κάποιο τρόπο, δοκιμάζεται ο καθένας και κρίνεται και η δύναμή του για να προχωρήσει στην ατραπό της εξελίξεως. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα, θα λέγαμε, ερχόμαστε στο κομμάτι εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε δυσκολίες μέσα μας. Είναι εκείνο το τμήμα που λέω αναγνώριση των βασικών παθών της ανθρώπινης κατάστασης και κυριαρχία πάνω σε αυτά. Και τα Πυθαγόρια ΕΠΗ ορίζουν τέσσερα. Γαστρός μεν πρώτιστα και ύπνου, λαγνίστε και θυμού. Δηλαδή πρώτα να ελέγξουμε τη γαστριμαργία, τη λήψη της τροφής, να ελέγξουμε το θέμα της τροφής, χωρίς να μας λέει τι πρέπει να τρώμε, έτσι. Δηλαδή ότι δεν μας λέει μην τρώτε τούτο το άλλο, απλώς να το ελέγξουμε, γιατί κάποιος μπορεί να κόψει ας πούμε και τα βαριά φαγητά, αλλά μπορεί να έχει μία εκλέπτυνση της γεύσης και να λειτουργεί η γαστριμαργία. Καταλαβαίνετε τη λέξη γαστριμαργία, είναι λίγο ειδική, δηλαδή έχει ένα είδος μανίας, προσκολήσεως στην γεύση. Σου αρέσουν και οι γεύσεις. Κυνηγάς τις πιο εκλεπτισμένες γεύσεις. Γαστρός λοιπόν πρώτιστα και ύπνου. Ο ύπνος δεν εννοεί μόνο το φυσικό ύπνο προφανώς. Εννοεί και τον ύπνο στον οποίο πέφτουμε και στην κατάσταση της εγρήγορσης. Ο ύπνος μπορεί να είναι μια κατάσταση ύπνωσης. Έτσι. Ο ύπνος τον προσέχουμε να είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή εγρήγορσης. Λαγνία. Η λαγνία έχει να κάνει με τη φιλιδονία γενικώς και τα αφροδίσια. Άρα ο φιλόσοφος πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχει αυτή την τάση να κυνηγάει το ειδονικό, το γλυκό, το ειδή, φιλιδονία. Και το τέταρτο και βασικό, ο θυμός. Ο θυμός, το αίσθημα του θυμού, το οποίο έχει να κάνει με το ηλιακό μας πλέγμα, γιατί είναι εκεί η έδρα του εγώ. Όταν δείχνουμε εγώ, δείχνουμε κυρίως εδώ. Δεν δείχνουμε εδώ, είτε στο πόδι, είτε στην πλάτη μας, δείχνουμε εγώ. Δηλαδή η έδρα του εγώ λοιπόν είναι κάπου εκεί πέρα. Οπότε ο θυμός ενεργοποιείται όταν αισθανόμαστε ότι κάποιος μας προσβάλλει, όταν μας αδικεί, πριν να ελέγξουμε το θυμό. Οπότε λοιπόν αυτά τα τέσσερα βασικά πάθη, λένε τα Πυθαγόρια ΕΠΗ, πρέπει να τα κρατήσουμε. Κρατήν ηθίζεο. Σιγά σιγά, αυτό το ηθίζειο σημαίνει εθίσου, δηλαδή κάν το έθος, κάν το συνήθεια, δεν θα το καταφέρεις με την πρώτη, σιγά σιγά, αυτά να τα κρατείς. Και προσέξτε εδώ, δεν λέει να τα εξαφανίσεις, να μην έχεις καθόλου θυμό, να μην έχεις καθόλου διάθεση για κάτι, αλλά να τα ελέγξεις. Άρα προτείνουν τον έλεγχο, έχει σημασία αυτό. Γιατί στο επόμενο στάδιο ακριβώς, μας λέει πώς να αναπτύξουμε τις αρετές. Κατά κάποιο τρόπο τα πάθη, αν ελεγχθούν, μπορούν να λειτουργήσουν ως κρυπίδα, ως θεμέλιο για τις αρετές. Και οι αρετές πάλι είναι τέσσερες. Βλέπετε, οι Πυθαγόροι λειτουργούν πάρα πολύ με το τέσσερα. Όχι τόσο με το τρία, που μας είναι γνωστό, το τέσσερα, η τετρακτής. Έτσι. Την οποία θα πούμε παρακάτω.
Έτσι λοιπόν, ελέγχοντας τα πάθη, το τέταρτο, ας το πούμε, στάδιο που φτάνουμε είναι η κατάκτηση των αρετών. Η ανάπτυξη και κατάκτηση των αρετών. Ποιες είναι αυτές? Το λέει, δικαιοσύνη να ασκήν, έργοτε λόγοτε. Να ασκείς τη δικαιοσύνη με έργα και με λόγια. Να είσαι δίκαιος δηλαδή. Η δικαιοσύνη είναι η πρώτη στη αρετή. Και δίκαιοι αποδεικνυόμαστε στις σχέσεις μας με τους άλλους. Μη δαλογίστος αυτόν έχειν περί μηδέν έθιζε. Και να μη συμπεριφέρεσαι αλόγιστα, χωρίς σκέψη, απέναντι σε τίποτα. Εδώ είναι η αρετή της φρονήσεως. Η αρετή δηλαδή του λογισμού, θα λέγαμε, έτσι. Είναι γνωστή ως αρετή της φρονήσεως, η φρόνησης, που έχει να κάνει με το νοητικό, το λογικό μέρος του ανθρώπου. Και μετά μας λέει να είμαστε ανδροί, να αναπτύξουμε την ανδρεία και πώς μας το λέει, γνώθη μεν ως θανέιν πέπρωτε άπασιν. Μάθε μία βασική συνθήκη της ύπαρξής σου, ότι είναι πεπρωμένο, πέπρωτε, και έχει σημασία, λέει, τη λέξη πέπρωτε, δηλαδή δεν μπορείς να το αποφύγεις. Θανέιν πέπρωτε. Εμείς, ας πούμε, μετά από 100 χρόνια, από εμάς εδώ δεν θα είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Λέω 100, μας πιάνει όλους, έτσι. Και το θέμα είναι πού θα είμαστε. Ένα ερώτημα. Και πριν 100 χρόνια πού ήμασταν. Να, μια συνθήκη. Οπότε εδώ είναι θέμα ανδρείας. Το θεωρούσαν λοιπόν οι Πυθαγόροι εδώ, ανδρεία, γενναιότητα δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε, ανδρεία και οι άνδρες και οι γυναίκες. Δεν έχει. Η λέξη ανδρεία ετοιμολογείται από τον Σοκράτη στον Κρατήλο ως άνω ροή. Ανδρεία λέει, δικαίως αν καλύτω. Σας λέω αρκετά αρχαία, δεν ξέρω, ελπίζω να καταλαβαίνουμε, έτσι. Αλλά κατανοητά είναι στα νέα μας ελληνικά. Οπότε ανρία είναι και μπήκε το δέλτα, λόγω του ότι το δέλτα εκφράζει τη δύναμη και την δόμηση των πραγμάτων. Βου, έτσι. Το δέλτα είναι δομητικό και είναι και το τέταρτο γράμμα. Οπότε λοιπόν, γνώριζε ότι όλοι θα πεθάνουν. Άρα αυτό τι θα σου κάνει εσένα, πρώτον να γίνεις ανδρείος, ότι δεν έχεις τον άπειρο χρόνο στη διάθεσή σου. Άρα είναι περιορισμένος ο χρόνος στον οποίο θα κατακτήσεις τις αρετές και θα γίνεις καλύτερος, θα γίνεις αυτός που θέλεις να γίνεις. Και ταυτόχρονα μη θεωρείς τόσο σπουδαίο αν σου έκανε κάποιος κακό από τους άλλους ανθρώπους και θες να τον σκοτώσεις, να σκοτώσεις κάποιον που θα είναι ήδη νεκρός μετά από κάποιο διάστημα και εκείνος όπως και εσύ. Δηλαδή μας φέρνει σε μια ανθρώπινη συνθήκη και μας κατευνάζει τον άκρατο εγωισμό. Και η τέταρτη αρετή που έχει να κάνει κυρίως με τα πράγματα. Χρήματα, άλλοτε μεν κτάστε φιλί, άλλοτε λέστε. Τα χρήματα στην αρχαία ελληνική γλώσσα είναι και τα πράγματα γενικά. Από το ρήμα χράω με χρώμου που σημαίνει χρησιμοποιώ. Οπότε τα χρήματα τα έχει πότε ο ένας πότε ο άλλος. Δεν ανήκουν σε κανέναν. Και εδώ είναι η αρετή της σοφροσύνης. Αυτές είναι οι τέσσερις αρετές που είναι θεμελιωμένες πάνω στο αξιακό σύστημα της αρχαίας Ελλάδας, τις αναλύει πάρα πολύ ωραία και ο Πλάτων στα έργα του αργότερα, στην Πολιτεία και στα άλλα έργα. Είναι η δικαιοσύνη για το σύνολο του ανθρώπου, που τη θεωρούσαν οι Έλληνες μεγίστη αρετή, η φρόνησης για το λογικό μέρος, η σοφία δηλαδή, η ανδρεία για το συναισθηματικό μέρος, το κέντρο της αγάπης εδώ, και η σοφροσύνη για το ζωτικό μέρος. Γιατί και κατά τους Πυθαγόριους και κατά τους Σοφικούς πριν και γενικώς κατά την ελληνική φιλοσοφία, η ψυχή έχει αυτά τα τρία βασικά μέρη. Το λογιστικό, το λογικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Οπότε οι αρετές είναι οι τρεις αυτές, φρόνησης, ανδρεία, σοφροσύνη, και η δικαιοσύνη είναι ακριβώς η τέταρτη που δημιουργεί τη σύνδεση. Και τι κάνει η δικαιοσύνη? Λέει στο κάθε μέρος να κάνει το οικείο του έργου, να μην παρεμβαίνει το μυαλό στα θέματα της καρδιάς, ούτε η καρδιά στα θέματα του μυαλού, το καθένα να κάνει το δικό του μέρος και να έχουν τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί η έννοια της δικαιοσύνης, να την πούμε λιγάκι, προέρχεται φυσικά από το δίκαιον. Το δίκαιον, λέει ο Πλάτων, είναι το διαϊόν. Είναι εκείνη η ενέργεια του σύμπαντος που περνάει, διαπερνάει δηλαδή τα πάντα. Αφανώς. Άρα διά και ιένε. Διαϊόν. Πώς λέμε σήμερα τα ιόντα. Έτσι, από το ρήμα ιένε που σημαίνει πορεύομαι, πηγαίνω. Οπότε η δικαιοσύνη έχει την ικανότητα της σύνδεσης και της αρμονικής διατήρησης ενός συνόλου.
Γι' αυτό έλεγαν «εν τη δικαιοσύνη συλλήβδιν πάσα αρετή». Και το ζητούμενο ήταν να γίνει κανείς δίκαιος. Ο Σωκράτης στην πολιτεία, μετά από ανάλυση μεγάλης συζήτησης και 10 βιβλία, αν τα έχετε υπόψη σας, καταλήγει και λέει «το ζητούμενο είναι να γίνουμε δίκαιοι». Και αν γίνουμε δίκαιοι, θα έχουμε μετά θάνατον ανταμοιβές, δεκαπλάσιες. Αν είμαστε άδικοι, θα έχουμε τιμωρίες πάλι δεκαπλάσιες. Οπότε το ζητούμενο λοιπόν ήταν η δικαιοσύνη. Και πάμε στο πέμπτο μάθημα. Το πέμπτο μάθημα, ας το πούμε με τον τρόπο που το είχα παρουσιάσει, αλλά ας το πούμε το πέμπτο στάδιο για την οικονομία της δικής μας συζήτησης απόψε. Το πέμπτο στάδιο είναι πώς αντιμετωπίζουμε τα διάφορα παθήματα του βίου μας. Και λέει, όσα δαιμονίες ή τύχες βρωτή άλγια έχουσιν, όναν μοίραν έχες, πράος φέρε μη δαγανάκτη. Mm-hmm. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει εδώ. Ό,τι και αν σου φέρει η ζωή, δαιμόνιες τύχες, ό,τι σου φέρει η ζωή, δηλαδή ατυχήματα, αρρώστιες, θανάτους στη ζωή σου, οικονομικές αποτυχίες, ερωτικές απογοητεύσεις, και τι δεν φέρνει η ζωή. Φέρνει πολλά πράγματα η ζωή. Όσα σου φέρνει η ζωή λοιπόν, όποιο μερίδιο έχεις, γιατί δεν μπορεί να τα φέρνει όλα σε σένα, έτσι, όταν μας συμβαίνει κάτι όλοι αναρωτιόμαστε γιατί να μου συμβεί αυτό μέσα μας, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, αλλά μου συνέβη και βεβαίως ίσως να νιώθουμε και ένα είδος ενοχής γιατί να συμβεί σε μένα και δεν συνέβη στον άλλον κλπ. Σου λέει όναν μοίραν έχεις, όποιο μερίδιο, εδώ η λέξη μοίρα είναι το κομμάτι που σου αναλογεί, πράος φέρε μη δαγανάκτη. Μην αγανακτείς. Η αγανάκτηση είναι εξόδεμα ενέργειας, ενώ η πραότητα είναι εσωτερήκευση της προσοχής, είναι στρέφεις τον εαυτό σου και το φέρεις πράος, και το παρακάτω ακριβώς μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Η άσθε πρέπει καθώς τον δίνει. Να το θεραπεύεις όσο μπορείς. Όσο δύνασαι. Η άσθε, η ίαση. Και βεβαίως λέει θα σου έρθουν στα αυτιά σου πάρα πολλά λόγια που λένε οι άνθρωποι για σένα, πολλοί δανθρώπιση λόγοι, επενετικοί και κατηγορητικοί, θα πούν για σένα κάτι που δεν ισχύει, θα σε σκοφαντήσουν, θα πούνε ψέματα. Όλα αυτά μην τα αφήσεις να σε εκπλήσουν. Μην τα αρεάσεις ήρυγεστε σε αυτόν, ούτε να σε εμποδίσουν να συνεχίσεις την πορεία σου στη ζωή. Ούτε να σε καθυλώσουν δηλαδή, γιατί πόσες φορές όταν ακούμε μια άσχημη κρίση για το άτομό μας, μας εμποδίζει αυτό και λειτουργεί, γιατί να το πει αυτό για μένα, αυτή, και εκεί μπορούμε να καθυλωθούμε για πολύ καιρό. Και αν ακούς κάποιο ψεύδος να λέγεται, λέει, πάλι πράος είκε. Να είσαι ήρεμος, μην αγανακτείς. Και αυτό που σου λέω, να το εφαρμόζεις παντού. Έτσι, και πάμε στο έκτο στάδιο που μας συμβουλεύουν εδώ τα έπι να προχωράμε σε μια ορθή δράση. Δηλαδή αφού μας λέει πώς να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα παθήματα του βίου, μια μέθοδος, τι πρέπει να κάνουμε. Μας συμβουλεύουν λοιπόν να σκεπτόμαστε πριν από κάθε πράξη. Βουλεύου προέργου. Πριν πας να κάνεις κάτι, βουλεύου. Το ρήμα βουλεύω, έτσι, δίνει και το βουλευτή και τη βουλή, αλλά πόση βούλευση υπάρχει εκεί δεν ξέρω, είναι το όνομα, έχει μείνει δυστυχώς χωρίς περιεχόμενο. Βουλεύω όμως, βουλεύω όχι βολεύω, έτσι, βουλεύω. Βουλεύω σημαίνει σκέψου, σκέψου δηλαδή σε βάθος, είναι η βουλή. Και προσέξτε το ρήμα βουλεύω βάζει και συνέστημα μέσα, γιατί έχει και τη βούληση. Έτσι, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον ρήμα, δεν σου λέει σκέψου, ας πούμε, που υπάρχει το ρήμα, αλλά λέει βουλεύου, που σημαίνει δηλαδή είναι και με την παρουσία του συναισθηματικού σου μέρους εκεί. Mm. Γιατί αν παραγνωρίσουμε το συνέστημα, δεν θα έχουμε το κίνητρο να το κάνουμε, θέλουμε και το συνέστημα να είναι. Οπότε βουλεύου προέργου. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, λέει, θα κάνεις μωρά πράγματα. Μωρά είναι τα ανόητα, όπως μη μωρά πέλητε. Έτσι, μωρά, μωρός είναι ο ανόητος. Γι' αυτό και λέμε και μωρά τα μικρά παιδιά, επειδή δεν έχουν ακόμα νου. Και να πράσεις, λέει, να πράττεις αυτά τα οποία προσυδειάζουν σε έναν σωστό άνθρωπο και όχι σε έναν
άνανδρο, σε έναν δειλό. Αλλά τα δε εκτελέειν ασέ μη μετέπειτα νοιήσει. Και να έχεις ένα κριτήριο σε αυτά που πας να κάνεις. Να σκέφτεσαι όταν τα κάνεις, πώς θα νιώσεις. Να μη σου δημιουργήσει ένα συναίσθημα μεταμέλειας αυτό που πας να κάνεις. Οπότε δηλαδή μας δίνει ένα ωραίο κριτήριο και επίσης ένα πράγμα που αν το εφαρμόζαμε θα αποφεύγαμε πάρα πολλές καταστάσεις του βίου μας. Πρίσε μηδέν ον μη επίστασε. Μην κάνεις τίποτα αν δεν το ξέρεις πολύ καλά. Χρησιμοποιεί το ρήμα επίσταμε, που επίσταμε σημαίνει είμαι επιστήμον, το γνωρίζω πολύ καλά. Άρα αν δεν το ξέρεις πολύ καλά μην το κάνεις. Οπότε αν δεν το ξέρεις τι τότε μην το κάνεις ποτέ, θα το κάνεις ποτέ. Αλλά διδάσκευ όσα χρεών, σου λέει. Αν δεν το ξέρεις, κάτσε και μάθε. Διδάξου. Οπότε, με αυτό λοιπόν το στάδιο εδώ, στο έκτο κατά σειρά, μας δίνει κριτήρια ορθής δράσεως και κρατήστε μία λέξη ευβουλία. Το F της βουλής, του βούλεστε. Δηλαδή να έχουμε μια ισορροπία. Και το F μας δείχνει μια κατάσταση αρμονίας, ισορροπίας. Και να μην κάνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Και αν δεν τα γνωρίζουμε, να καθόμαστε να τα μαθαίνουμε. Γυράσκω, αΐ διδασκόμενος, είχε πει κάποιος άλλος. Δηλαδή να μπορούμε να καθόμαστε να διδασκόμαστε πράγματα που δεν γνωρίζουμε, να παραδεχτούμε ότι δεν τα γνωρίζουμε και όχι να λέμε ότι τα γνωρίζουμε ενώ δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί πηγαίνοντας να πράξουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, θα αποτύχουμε και ενδεχομένως να βλάψουμε και άλλους, εκτός από τον εαυτό μας. Στο 7ο στάδιο, μας συμβουλεύουν τα χρυσά έπι πώς να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να μην αμελείς, λέει, την υγεία που αφορά το σώμα σου. Ούδη υγιείς της περισσώμα μέλη αν έχει χρή. Αλλά τι να κάνεις. Ποτούτε μέτρον και εσύ του γυμνασίων τεποιείστε. Να έχεις ένα μέτρο στο τι πίνεις, στο τι τρως και στο πώς ασκείσαι. Οπότε ήτανε η άσκηση ερχόταν να εξισορροπήσει τις υπερβολές ενδεχομένως ή τις καταστάσεις του. Έτσι, η άσκηση ήταν βασικό μέρος. Αλλά και την άσκηση να την κάνεις με μέτρο. Και πάλι εδώ ποιο είναι το μέτρο. Μέτρον δε λέγω τόδε. Γιατί θα ρωτήσει κανείς και ποιο είναι το μέτρο. Υπάρχει ένα μέτρο κοινό για όλους. Προσέξτε εδώ. Μέτρον δε λέγω τόδε, λέει εδώ πέρα. Ο μη σανιήσει. Και εδώ αξίζει λίγο να το σχολιάσουμε. Μέτρο είναι αυτό που δεν θα σου προκαλέσει ανία. Το ρήμα ανιάω ανιώ είναι αυτό που προκαλεί ανία, αλλά θα το συναντήσουμε και στον ορφικό ύμνο της υγείας. Όσοι έχετε υπόψη σας με τα ορφικά κείμενα, λέει ο Ορφέας εκεί να διώξουμε μακριά την ανία. Ανία, τι λέμε και σήμερα, αλλά ανία κυρίως λέμε σήμερα μια κατάσταση όπου δυσφορίας. Αλλά στην αρχαία γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα, ανία είχε ευρύτερη σημασία, θα το καταλάβατε αν την ετυμολογήσουμε τη λέξη, είναι αφαστερητικό και ιένε. Και το νι είναι φωνικό εκεί. Αυτό που εμποδίζει κάτι να προχωρήσει. Εμπόδισμα του, έτσι, του ιένε είναι η ανία. Οπότε λοιπόν αυτό που θα σε εμποδίσει να προχωρήσεις στην εξέλιξή σου, να το έχεις ως μέτρο. Γιατί τι θα σου προκαλέσει αυτό, θα σου προκαλέσει ενοχή, θα σου προκαλέσει μεταμέλεια, θα σου προκαλέσει δυσφορία. Και η δυσφορία είναι ένα συνέστημα από το οποίο είναι αυτή η χαμηλή ειδόνιση η οποία μας καταλαμβάνει μερικές φορές, από μια βαθιά συνέστηση ότι δεν κάναμε αυτό που έπρεπε και οδηγηθήκαμε σε μεταμέλεια. Και εδώ μας λέει τι να τρώμε, αλλά χωρίς να μας λέει τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε. Ηθίζου δίαιτα να έχει καθάριον. Μας λέει να έχετε καθαρή δίαιτα. Δεν μας λέει μην τρώτε κρέας, γιατί είναι και αυτή η άποψη, πουθενά δεν το λέει αυτό. Αλλά όταν όμως λέει συνήθιζε να έχεις καθαρή δίαιτα, καθαρή εννοούσαν ανέμακτη, για να είμαστε και δίκαιοι. Έτσι. Γιατί καθαρές θεές, έχουμε τα κείμενα, είναι κάτι που το έχω ψάξει πάρα πολύ και πράγματι έτσι, καθαρές θέες λέγανε τη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Έτσι, έχουμε ένα ιερό των καθαρών θεών στην Αρκαδία, πρόσφατα το βρήκα ας πούμε ψάχνοντας,
Γιατί η Δήμητρα είναι η θεά της Γεωργίας και η Περσεφόνη είναι τους καρπούς. Οπότε όταν λέει λοιπόν εθίζουν να έχεις καθαρή δίαιτα, εννοεί ανέμακτη. Αλλά δεν το λέει κατευθείαν, λέει σιγά σιγά. Και πεφύλαξε ότι αυτά πείν όπως αφθόνων ίσχυ. Και μετά στη ζωή σου θα προσέχεις να μην προκαλείς το φθόνο των ανθρώπων. Αυτό ένα μεγάλο θέμα, γιατί ο φθόνος τι κάνει, φωνεύει το θείον μέσα. Αν το σκεφτούμε λίγο, είναι φθόνος, φόνος του θείου στοιχείου, δηλαδή ο φθόνος έρχεται και φθήνει. Και όποιος έχει βιώσει το φθόνο των άλλων ανθρώπων, νομίζω καταλαβαίνει ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο που έρχεται. Και κάποιος άλλος το είπε νεότερος, ο φθόνος είναι ο φόρος που πληρώνουμε στην εφορία για τα καλά που έχουμε, έτσι. Δηλαδή, κατά ανάγκη θα πληρώσουμε κάτι. Ο φθόνος. Αλλά εδώ ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόροι μας συμβουλεύουν, εσύ που θέλεις να εξελιχθείς, φυλάξου, πεφύλαξο, να μην κάνεις πράγματα που εφελκύουν το φθόνο. Δηλαδή, μην επιδεικνύεσαι ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Ότι, έτσι, μετά από σένα το χάος, ξέρω εγώ, είναι έτσι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία επισύρουν το φθόνο. Αλλά ο φθόνος θα έρθει ό,τι και αν κάνουμε, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να μας φθονίσουν κάποιοι άνθρωποι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Και μετά μας συμβουλεύει πώς να χειριζόμαστε το χρήμα και τα πράγματα. Μη δαπανάν παρά καιρών. Μην κάνεις δαπάνες άκερες. Μην ξοδεύεις άσκοπα. Μη δανελεύθερος είστε. Ανελεύθερος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αυτός που δεν έχει ελευθερία στην χρήση των οικονομικών του. Ίσως να μην τη γνωρίζετε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Ελευθέριος, υπάρχει το όνομα Ελευθέριος, όχι ως κύριο όνομα, λέει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχια, είναι αυτός που δεν γνωρίζει κανέναν περιορισμό στην χρήση και απόκτηση περιουσίας. Και αυτό το έλεγαν ελευθεριότητα. Οπότε λοιπόν, να μην είσαι ανελεύθερος, δηλαδή να μην είσαι τσιγκούνης, ανελεύθερος, δηλαδή έτσι, να βγεις έξω με τους φίλους σου και να κοιτάς πώς θα τη γλιτώσεις, να μην πληρώσεις ή να μην κάνεις ένα δώρο, ξέρω εγώ, στο φίλο σου όταν γιορτάζει ή να αποφύγεις ένα δώρο, κάτι. Μην είσαι ανελεύθερος είσαι, να μην είσαι ανελεύθερος λοιπόν. Και θα πράττεις αυτά που δεν θα σε βλάψουν. Και ξανά πάλι λόγησε προέργου. Στο τελείωμα δηλαδή του 7ου, ας πούμε, σταδίου, που μας συμβουλεύει να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, και βλέπετε δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό, επεκτείνεται και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και κυρίως στη χρήση του χρήματος και των πραγμάτων. Λόγησε προέργου. Θυμάστε που είδαμε βουλεύου προέργου. Λόγησε εδώ είναι κάνε υπολογισμό. Προϋπολογισμός. Σήμερα έχουμε και κρατικό προϋπολογισμό, έτσι, προϋπολογισμός, προϋπολογισμός. Μετά έχουμε τον καταλογισμό, μετά το ξόδεμα. Και πάμε στο 8ο στάδιο, που για μένα ίσως είναι το πιο ουσιώδες εδώ και φαντάζομαι εσείς όπως εργάζεστε τόσα χρόνια θα το καταλάβετε πολύ καλά. Και βλέπουμε ότι αυτές οι πρακτικές είναι πολύ αρχαίες. Στο 8ο μάθημα μας λέει να κάνουμε έναν πρωινό διαλογισμό και μετά το βράδυ που πάμε για ύπνο μια βραδινή αυτοεξέταση. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Πρώτα μεν εξύπνει ο μελήφρονος εξυπαναστάς, εφ μάλλο πιπέβιν όσα ενήματι έργα τελέσεις. Με το που θα ξυπνήσεις από το γλυκό τον ύπνο τον λέει μελήφρονα, είναι σαν το μέλι γλυκός ο ύπνος, κάτσε και εξέτασε εφ μάλα ο πιπέβιν, δηλαδή να δεις πολύ καλά, οραματίσου δηλαδή πολύ καλά, τι θα κάνεις τη μέρα σου. Όσα έργα τελέσεις ενήματι. Τι θα κάνεις τη μέρα σου. Σαν να μας λέει, κάνε ένα πρωινό κάθισμα και λες, θα κάνω αυτά. Άρα βλέπουμε το κάνανε οι Πυθαγόροι αυτό. Και αφού κάνεις αυτά το πρωί, το βράδυ, μην πέσεις για ύπνο έτσι μηχανικά, χωρίς κάποιο είδους αυτοεξέταση. Μη δείπνων μαλακή συνεπόμαση προσδέξαστε.
Μην αφήσεις τον ύπνο να έρθει και να σε πάρει χωρίς να το καταλάβεις. Πριν των ημερινών έργων, τρεις έκαστον επελθύν. Προτού εξετάσεις τι έκανες μέσα στα ημερήσια έργα σου, από τρεις απόψεις. Και είναι εδώ το περίφημο, θα το έχετε ακούσει και καλό είναι να μας μείνει. Πι παρέβην, τι δέρεξα, τι ιδέων ου και τελέστη. Πι παρέβην, τι παράβαση έκανα, τι παραβίας, δηλαδή πού παρέβηκα τις ηθικές αρχές, δηλαδή τι, έτσι, καταλαβαίνετε, δηλαδή πού, έτσι, πού, δεν, πού έσφαλα, πι παρέβην, τι δέρεξα, τι έκανα τελικά, τι έκανα καλά, τι έκανα, έτσι. Η παράβαση ξεκινάει όμως με την παραβίαση, πού δεν ήμουνα σωστός, ας πούμε, στη συμπεριφορά μου. Και εδώ ο καθένας μπορεί να έχει μια μεγάλη γκάμα αυτοεξέτασης, αφού όμως εθιστεί στο να δει, γιατί κανείς θα πει εγώ είμαι μια χαρά στη μέρα μου. Συνήθως δεν το παραδεχόμαστε αυτό, ειδικά στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας λέει να το κάνουμε εδώ. Δεν το κάνουμε μπροστά σε κάποιον άλλον, στον εαυτό μας τον ίδιο. Σαν να ανάγουμε δηλαδή τη συνείδησή μας σε ένα είδος κριτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο τελικός κριτής του εαυτού μας είναι η συνείδησή μας. Τι δέρεξα, τι έκανα, τι μηδέον ου κατελέστη και τι από αυτά που είχα το πρωί προγραμματίσει δεν τα έκανα, γιατί είχε απεργία, γιατί ήταν κλειστό το κέντρο, γιατί αρρώστησα, γιατί βαριόμουνα, γιατί ξέχασα. Και αυτό λες, δεν το έκανα. Και αφού το κάνεις λέει αυτό, αρξάμενος από πρώτου επέξυθη και μετέπειτα. Είναι σαν να κάνεις δηλαδή ένα είδος αναδρομής στη μέρα σας, στη μέρα ο καθένας, να κάνει ένα είδος αναδρομή από το πρώτο, αρξάμενος από το πρώτο και φτάνει στα υπόλοιπα. Άρα κάνεις ένα είδος δηλαδή αναδρομής το τι έκανες μέσα στη μέρα σου. Πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι και μια άσκηση μνήμης αυτό. Έτσι. Δειλάμεν εκπρίξας επιπλήσεω, Χριστά δε τέρπευ. Όταν τα δειλά, όταν έκανες πράγματα άσχημα, να επιπλήττεις τον εαυτό σου. Και όταν έκανες ωραία πράγματα Χριστά, Χριστά είναι με ήττα, είναι έτσι, βλέπετε, ο Χριστός στα αρχαία ελληνικά, με ήττα είναι ο χρήσιμος, αυτός δηλαδή που είναι, έχει φτάσει δηλαδή να είναι χρήσιμος για τον εαυτό του και τους άλλους. Εκεί να νιώθεις ένα είδος ευγνωμοσύνης μέσα σου. Τέρπευ, τέρπευ. Τέρψη, είναι μια δύσκολη έννοια να την αποδώσουμε. Τέρψης δεν είναι απλώς μια ευχαρίστηση, ένα είδος δηλαδή ικανοποίησης. Είναι ένα είδος εσωτερικής πνοής που απλώνεται σε όλα τα κέντρα και μας καταλαμβάνει και νιώθουμε μέσα μας μια τέρψη. Μια... Ο Σωκράτης την εξηγεί υπέροχα αυτή τη λέξη στον Κρατήλο, λέει τερπνών, είναι αυτό το έρπνουν, αυτό που έρπει μέσα μας απνοή. Έρπει μέσα μας μια πνοή και μας γεμίζει με τέρψη. Είναι ένα είδος εσωτερικής ευδαιμονίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε αυτό, το 8ο κατά σειρά και το 8ο βέβαια, αυτό θα ήταν θέμα μιας άλλης διαλέξεως, να μιλήσουμε για την αριθμολογία των Πυθαγορείων. Το 8 για τους Πυθαγόρους είναι η διπλή τετράς, έτσι, ήδη, και το 8 θα το δείτε, πράγματι είναι σαν ένας πύργος, είναι με δύο πατώματα, έτσι, 8. Είναι πυργοειδής αριθμός και θεωρείται δηλαδή ότι είναι πλέον ο ασφάλιος αριθμός. Γι' αυτό και την 8η ημέρα του μηνός του Σεληνιακού την αποδίδανε στον ασφάλιο Ποσειδώνα. Εκτιμούσαν. Οπότε δηλαδή με αυτή την πρωινή εργασία και τη βραδινή μετά εργασία, κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζεις όλα τα προηγούμενα. Αν δεν κάνεις αυτό, κατά κάποιο τρόπο χάνεις και τα προηγούμενα. Άρα βλέπετε μια εσωτερική εργασία. Τον εαυτό μας. Και εδώ, στο 8, κλείνει, θα λέγαμε, και το πρώτο μέρος των Πυθαγορείων επών, που αφορά, όπως μας εξηγεί ο Ηρωκλής, την κατάκτηση του ανθρώπινου επίπεδου. Δηλαδή, αν κάνεις όλα αυτά που είπαμε, κυριαρχείς τα πάθη σου, έτσι, αναπτύσσεις τις αρετές σου, προσέχεις τις σχέσεις σου, εξετάζεις τον εαυτό σου, κατακτάς την ανθρώπινη αρετή. Είσαι στο ανθρώπινο επίπεδο ένας καλός άνθρωπος, ένας Χριστός, όπως έλεγαν, ένας Χριστός Ανήρ, έτσι το έλεγαν οι Έλληνες, Χριστός Ανήρ, και ήταν τίτλος τιμής. Σωκράτης, Χριστός Ανήρ, εστί. Φωκίων, Χριστός Ανήρ. Να ξέρετε, ήταν τίτλος τιμής αυτό. Και από εκεί ενδεχομένως βλέπετε, εντάξει, το Χριστός με γιώτα έχει άλλη έννοια, αλλά το Χριστός υπάρχει στην ελληνική γλώσσα ως ένας τίτλος
τιμής. Πώς λέμε κάποιος, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Από εδώ και πέρα τώρα, που μένουν άλλα 4 τμήματα όπως τα άφησα εγώ, αφορά πλέον την εξέλιξη προς ένα ανώτερο επίπεδο. Αφορά την θεία αρετή. Ο άνθρωπος βγαίνει από την ανθρώπινη κατάσταση και μπαίνει πλέον στη θεία αρετή. Και λέει χαρακτηριστικά: ταύτα πόνη, ταύτα εκμελέτα. Τούτον χριεράνσε. Ταύτασε της θείης αρετής η σύχνια θύση. Αν κάνεις όλα αυτά, κοπιάζεις με όλα αυτά, τα μελετάς και τα αγαπάς κιόλας. Βλέπετε, λέει πόνη, εκμελέτα, εράν. Αναφέρεται και στα τρία κέντρα. Να κοπιάζεις, να τα μελετάς και να τα αγαπάς. Και τα τρία κέντρα μαζί. Αυτά θα σε βάλουν στα ίχνη της θείας αρετής. Πηγαίνεις πλέον προς τους ανώτερους κόσμους. Και εδώ είναι ο περίφημος όρκος. Σου λέει ναι, στο βεβαιώνω, μα το αναμετέρα ψυχά παραδόντα τετρακτήν, παγάνα ενά οφήσεως. Και εδώ είναι το όνομα του δασκάλου που δεν το αμνημονεύουν. Ναι, μα το όνομα αυτού που μας παρέδωσε στην ψυχή μας την τετρακτή, η οποία είναι η πηγή της αένας φύσεως. Όπως ξέρετε, οι Πυθαγόροι δεν έλεγαν καν το όνομα του δασκάλου, τους λέγανε ούτως έφα, αυτός έφα, αυτός είπε. Από σεβασμό προς το δάσκαλό τους. Και εδώ είναι ο όρκος των Πυθαγορείων, αυτός που παρέδωσε σε εμάς την τετρακτή. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι η τετρακτής, γνωρίζετε λίγο το σχήμα, ουσιαστικά εκεί είναι μια κωδικοποίηση όλης της διδασκαλίας. Έτσι, υπάρχει βάθος και θα μπορούσαμε μόνο σε αυτό το κομμάτι να μιλήσουμε για μισή ώρα τουλάχιστον και περισσότερο, αλλά θα το περάσουμε και θα κρατήσουμε από αυτό ότι η τετρακτής γράφεται, το κτής γράφεται με ύψιλον και πολλοί το κάνουν λάθος με γιώτα. Δεν είναι τετρακτής, 4 ακτίνες. Το ακτής με ύψιλον είναι από το ρήμα ακταίο ακτό που σημαίνει βρω. Όπως στα αγγλικά έχουμε το ρήμα act και action. Αυτό είναι αρχαίο ελληνικό. Actor, actor είναι ο βρών. Έτσι, είναι έτσι. Οπότε ακταίο ακτό σημαίνει δράση. Οπότε τετρακτής είναι τετραπλή δράση. Τετράδρασης δηλαδή ουσιαστικά, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε μια καινούργια λέξη. Δεν είναι 4 ακτίνες, είναι 4 δράσεις. Ποιες είναι αυτές οι 4 δράσεις? Για να μην το αφήνουμε να αιωρείτε, δείτε τι κάνουν οι αρετές. Οι αρετές είναι δράσεις μέσα μας όταν τις κατακτούμε. Έτσι. Γιατί δεν ξέρω τι σχηματίζεται στο μυαλό μας σήμερα όταν ακούμε τη λέξη αρετή. Μπορεί να είναι καμιά φίλη μας που τη λένε αρετή, αλλά δεν είναι αυτό. Αρετή είναι από το αΐ και ρέο. Αηρήτη, λέει ο Σωκράτης. Θα μπορούσα να την πούμε την αρετή. Δηλαδή αυτή που ρέει διαρκώς. Άρα είναι μια διαρκής δράση μέσα μας η αρετή όταν την κατακτήσουμε. Όταν κατακτήσουμε τη φρόνηση, δηλαδή τη σοφία, η σοφία αυτή είναι μια διαρκής δράση. Δεν είναι την απέκτησα, την έχω στο σιρτάρι μου όπως έχω ένα απόκτημα. Είναι μια δράση, σε εκείνη τη στιγμή δρώ. Όταν κατακτήσω την ανδρία, είμαι ανδρείος συνεχώς. Αΐ, ρήτη. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ποια τετρακτή ομιλούσαν οι Πυθαγόροι. Και εδώ μπαίνει τώρα και το θέμα του θείου. Θεείς είναι επαυξάμενος τελέσε και να εύχεσαι στους θεούς να σε βοηθήσουν μέσω της προσευχής, επαυξάμενος. Θα κάνεις ευχή για να τα φέρεις σε πέρας. Βλέπουμε δηλαδή μπαίνει το θέμα της προσευχής. Και όταν τα κρατήσεις όλα αυτά, δηλαδή τα διατηρήσεις, γνώσε αθανάτων τεθεών θνητών ανθρώπων σύστασιν. Θα γνωρίσεις τη σύσταση του ανθρώπινου όντος, αλλά και την σύσταση των θεϊκών όντων, των θεϊκών σειρών. Είτε έκαστα διέρχεται, είτε κρατείται. Με ποιο τρόπο κάτι κινείται, με ποιο τρόπο διατηρείται. Και εδώ έχουμε εκείνο το αντιθετικό ζεύγος που μας το εμφανίζει και ο Αριστοτέλης αργότερα. Κίνησης, στάσης. Η στάση και η κίνηση, δηλαδή ως ζεύγος. Πώς κάτι κινείται, πώς σταματάει. Πώς κίνηση και στάση, δηλαδή ως ένα ζεύγος, και θα καταλάβεις δηλαδή πώς λειτουργεί ο κόσμος μέσα από την κίνηση και τη στάση. Και θα γνωρίσεις γνώση δι θέμησε στη φύσιν περί παντός ομοίην. Εδώ ερχόμαστε. Θα γνωρίσεις ότι η φύση είναι παντού όμοια.
Θα υπάρχει δηλαδή μία ενότητα των πάντων. Εν το παν, θα λέγαμε, που το έχετε ακούσει. Ώστε σε μήτε άελπτα ελπίζειν, μήτε τι λήθην. Και έτσι, αφού θα γνωρίσεις πλέον, βλέπετε μας πάει στη γνώση, δεν θα ελπίζεις τα άελπτα. Πράγματα δηλαδή που δεν ισχύουν. Και βεβαίως ούτε θα ξεχνάς κάτι. Οπότε βάζει εδώ δύο παράγοντες στο άνοιγμα του ανθρώπινου όντως προς τον θείο κόσμο και προς την εξέλιξη. Μήπως ελπίζουμε πράγματα άελπτα που δεν ισχύουν, σύμφωνα με, δηλαδή φτιάχνουμε ψευδεστήσεις ή το μυαλό μας, ή ξεχνάμε πράγματα. Δηλαδή δείχνει τους δύο βασικούς, ας πούμε, κινδύνους που πρέπει να αποφύγουμε. Και συνεχίζει παρακάτω, στο 10ο μάθημα, και μας ξαναστρέφει τώρα, αφού πήραμε μια γεύση από τους ανώτερους κόσμους, να καταλάβουμε καλύτερα γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο κακό που είναι. Και λέει κάτι εκπληκτικό που θέλει πολύ εννόηση. Οι άνθρωποι έχουν αυθαίρετα παθήματα. Τα διαλέγουν μόνοι τους δηλαδή. Θα γνωρίσεις, λέει, γνώση ανθρώπους αυθαίρετα πείματα έχοντες. Θα γνωρίσει ότι οι άνθρωποι έχουν αυθαίρετα παθήματα. Αυθαίρετος είναι ο αυτοαίρετος. Κατά κάποιο τρόπο το διαλέγεις μόνος σου. Θα μου πεις τώρα πώς το διαλέγεις. Είναι το κάρμα σου, είναι αντιπεπονθός, το λέγανε το κάρμα οι Πυθαγόροι, το γνωρίζαν έτσι, αντιπεπονθός. Δηλαδή κάτι, έκανες κάτι, σου έρχεται κάτι ως ανταπόδοση. Πάσχο, αντιπάσχο, το αντιπεπονθός. Δεν ξέρω αν το έχετε ξακούσει, είναι ο αρχαιολινικός όρος για το κάρμα. Οπότε θα γνωρίσεις ότι έχουν αυθαίρετα παθήματα και ενώ τα αγαθά είναι κοντά τους, ούτε βλέπουν ούτε ακούνε. Τι τους εμποδίζει? Σαν τους κύλινδρους, λέει, όπως ακριβώς όταν ένας κύλινδρος, όπως ένα βαρέλι, δηλαδή αν πέσει χάμω, δεν μπορεί να έχει μια ομαλή κίνηση, αλλά κινείται ανάκατα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι και πέφτουν από το ένα κακό στο άλλο, γιατί λιγρά γάρ συνοπαδός έρης βλάπτουσα λέληθεν. Υπάρχει μια έρηδα, ένα κακό που τους πηγαίνει από εδώ και από εκεί και λίγοι μπορούν να αντιληφθούν τη λύση στα κακά αυτά. Οπότε βλέπετε εδώ, είναι ο άνθρωπος που έχει βγει έξω από την ανθρώπινη κατάσταση, μπορεί τότε να δει ότι πολλές φορές μια κατάσταση που ζει, ποιος είναι τελικά εκείνος που την επέλεξε. Οπότε αν βρούμε αυτό το κλειδί, είναι που βγαίνουμε, ακριβώς όπως ο Οδυσσέας όταν κλείνεται μέσα στη σπηλιά του Κύκλοπα, θυμάται ότι αυτός είναι που μπήκε και πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξαναβγεί έξω. Όχι σκοτώνοντας τον Κύκλοπα, γιατί ποιος θα βγάλει εκείνη την τεράστια πέτρα που έχει βάλει από μέσα εκείνος, αλλά τυφλώνοντάς τον με ένα κοντάρι που λέει ο Όμηρος Ελάινο, που ήταν από ξύλο ελιάς. Άρα ήταν δώρο της Αθηνάς, Φρονήσεως. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σαν να σου λέει αυθαίρετο ήταν το πάθημα, μόνος σου μπήκες στη σπηλιά, άρα θυμίσου πως μπήκες για να ξαναβγείς. Είναι πολύ βαθύ αυτό και θέλει να το καταλάβουμε. Και αυτή η έρηδα, λέει, κατέληξε να είναι στους ανθρώπους σύμφυτος. Έγινε μέρος της φύσης τους. Και εμείς, ως εξελισσόμενοι άνθρωποι, ούδη προάγειν ή κονταφεύγειν. Και δεν πρέπει να την προάγουμε εμείς αυτή την έρηδα, αλλά να κάνουμε στην άκρη. Εδώ αξίζει να πούμε ένα μικρό μύθο του Εσώπου. Κάποτε, λέει, ο Ηρακλής με το ρόπαλο που ξέρετε, γυρνώντας από κάποιο άθλο του, πήγε βάδιζε στο δρόμο. Και στο δρόμο συνάντησε, βρίσκει ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο. Το οποίο σαν μήλο έμοιαζε, αλλά επειδή φοβήθηκε τι ήταν αυτό, άρχισε να το κοπανάει με το ρόπαλο. Και καθώς το χτύπαγε με το ρόπαλο, αυτό φούσκωνε. Και συνέχιζε να το χτυπάει. Και όσο περισσότερο το χτύπαγε, φούσκωνε μέχρι που το έκλεισε το δρόμο. Και εκεί, λέει ο Έσωπος, εμφανίστηκε η Αθηνά και του λέει: σταμάτα, του λέει η Ηρακλή, να χτυπάς αυτό το πράγμα. Αυτό, του λέει, είναι αίρης και φιλονικία. Άστο και φύγε. Όσο το χτυπάς, τόσο φουσκώνει. Που σημαίνει δηλαδή δεν πρέπει να ρίχνουμε κακό στο κακό. Δηλαδή η βία, εδώ βλέπετε η βία του Ηρακλή πάνω σε κάτι που δεν σηκώνει βία. Οπότε λέει να φύγουμε από αυτό. Το εγκαταλείπουμε. Και πάμε στο 11ο στάδιο που μας ξαναγυρίζει πίσω λοιπόν και μας λέει με ποιο τρόπο θα συνδεθούμε. Η θεία σύνδεση και αποκάλυψη και σωτηρία της ψυχής. Ένα μεγάλο θέμα.
Και ξεκινάει με την επίκληση «Ζεφ Πάτερ» ή «Πολλών γε κακών λύσιας άπαντας» ή «Πάσιν δείξες ή ο το δαίμονι χρόντε». Η επίκληση στον πατέρα Δία είναι ο ύψος των Θεών. Λέει «Θα μπορείς να λύσεις από τα κακά όλους αν μπορούσες να τους δείξεις πώς να χρησιμοποιούν τον δαίμονά τους, το δαιμόνιό τους, δηλαδή το προστατευτικό τους πνεύμα. Το φυλακάγγελό τους θα λέγαμε, υπό άλλη έννοια. Να μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός. Τώρα, γιατί δηλαδή ο Θεός εδώ, ας πούμε, που είναι ο Ζεύς, γιατί δεν το δείχνει στους ανθρώπους? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που το επεξεργάζεται ο Ηρακλής και λέει, ουσιαστικά το δείχνει, όπως και ο ήλιος όταν ξημερώνει μας δείχνει πράγματα, αλλά εμείς αν κοιμόμαστε δεν μπορούμε να τα δούμε. Άρα προηγείται η αφύπνιση. Οπότε, αν λοιπόν είμαστε αφυπνισμένοι και έρθουμε σε επαφή με αυτό το πνεύμα που μας καθοδηγεί, θα μπορούμε να βρούμε λύσεις σε όλα τα κακά που ενδεχομένως μαστίζουν το ανθρώπινο βίο. Και συνεχίζει παρακάτω και δίνει τώρα υποδείξεις και σε εμάς σήμερα. Αλλά εσύ λέει θάρση, έχει θάρρος. Επί θείων γένος εστί βρωτήσιν. Επειδή μέσα στο γένος των βρωτών ανθρώπων, μέσα στην ανθρωπότητα, υπάρχει και ένα θείο γένος. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ουράνια καταγωγή, θα λέγαμε. Θείων γένος εστί βρωτήσιν. Το βρωτήσιν είναι δοτική πληθυντικού, άρα είναι εκεί μέσα εμπεριέχεται δηλαδή κάποιο θείο γένος. Και εξυπονοεί εδώ πέρα τους ίδιους τους Πυθαγόριους ασφαλώς και τους φορείς της γνώσης εκείνης της εποχής. Και στους οποίους λέει ανθρώπους αυτούς, η φύσης ιερά αποκαλύπτεται. Αυτοί μπορούν να δουν δηλαδή τα μυστήρια, μπορούν να δουν πίσω από τη φανερή φύση, να δουν την απόκριφη αρμονία που έλεγε και ο Ηράκλητος, να δουν δηλαδή πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στους πολλούς. Γι' αυτό λέει και εσύ αν ακολουθείς αυτή την πορεία, και εδώ χρησιμοποιεί το ρήμα «κελεύω», κρατήσεις «ον σε κελεύω», «κελεύω» σημαίνει σου δίνω εντολή, εντέλομαι, «κελεύω», στο ναυτικό έχουμε «κελευστής», αυτός που δίνει το κέλευσμα. Οπότε, να γιατί από τέτοια σημεία οδηγούμαστε και λέμε ότι είναι του Πυθαγόρα τα επί... Χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο. Κελεύω. Ποιος κελεύει εδώ? Ποιος είχε την δύναμη, αν όχι ο δάσκαλος, να κελεύει? Δεν μπορούσε ο ανώνυμος Πυθαγόριος να πει κελεύω. Αν κρατήσεις αυτά που σε κελεύω, που σου δίνω, ας πούμε, το κέλευσμα να τα τηρήσεις, εξακέσας. Θα θεραπεύσεις την ψυχή σου και από τον δε πόνον σαώσεις και θα τους σώσεις από τους ανθρώπινους πόνους. Θα βγεις δηλαδή έξω από το ανθρώπινο κάρμα κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο 12ο, ας το πούμε, στάδιο, όπου μιλάει για δύο πράγματα, καθαρμούς και λύση ψυχής. Και δεν μας λέει τι ακριβώς είναι αυτά, εξυπονοείται ότι εκείνοι τα ξέρανε. Έτσι, έχουν χαθεί τα κείμενα αυτά. Κάποιοι λένε ότι εδώ ενδεχομένως ήταν κάποια συγγράμματα του Πυθαγόρα με τίτλο «Καθαρμή και λύση ψυχής». Καθαρμή, προφανώς κάποιες τελετές καθαρτικές. Καθαρμή. Λύση ψυχής, το ξέρουμε γιατί το αναλύει πολύ ωραία ο Σωκράτης στο Φέδωνα. Και λύση ψυχής είναι πώς αποσυνδέεται η ψυχή από το σώμα, από τη σάρκα. Γιατί εκεί ο Σωκράτης το αναλύει και επειδή είναι γνώστης των Πυθαγορείων, μας δίνει την... και λέει υπάρχουν δύο θάνατοι. Είναι ο θάνατος των πολλών, όπου το σώμα αποκόπτεται από την ψυχή και δεν το θέλουν και γι' αυτό και φοβούνται το θάνατο. Και είναι ο θάνατος του φιλοσόφου, ο οποίος ο ίδιος αποσυνδέει την ψυχή του από το σώμα. Οπότε είναι διαφορετικός ο θάνατος. Οπότε όταν θα βγει έξω από το σώμα του, το ξέρει από πριν. Αυτό επιδίωκε. Και ορίζει εκεί στον Φέδωνα τι είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι λύσης ψυχής από το σώμα του, του φιλοσόφου. Και αυτό και δεν έχει πρόβλημα, ενώ περιμένει να πιει το κόνιο. Δεν έχει κόνιο αυτό, έτσι. Δεν είναι. Λοιπόν, περιμένει να πιει το κόνιο. Συζητάει περί της αθανασίας της ψυχής. Και κάποια στιγμή που έρχεται ο δεσμοφύλακας εκεί και του λέει «Σωκράτη, σε παρακαλώ», του λέει «μη μιλάς τόση ώρα με τους μαθητές του, γιατί θερμαίνεται ο οργανισμός σου και το κόνιο δεν θα σε πιάσει». Γιατί το κόνιο προκαλούσε μια ψήξη, μέσω μια σταδιακή ψήξη και πέθανε ήρεμα ο άνθρωπος. Και λέει ο Σωκράτης
αυτό σε απασχολεί, φτιάξε και δεύτερο. Που σημαίνει ήταν τόσο, δηλαδή, τόσο βέβαιος για αυτή την κατάσταση. Οπότε λοιπόν μιλάει για λύση ψυχής. Και αφού το πετύχει, λέει κανείς αυτό εδώ πέρα, ο Πυθαγόρας και η Πυθαγόρη, μόλις εγκαταλείψει το σώμα, ίν δαπολείψας σώμα, εσεθέρα ελεύθερον έλθεις. Μόλις αφήσεις το σώμα σου κάτω, θα φτάσεις στον ελεύθερο εθέρα. Έσαι αθάνατος Θεός, άμβρωτος, ουκέτη θνητός. Θα είσαι σαν αθάνατος Θεός, δεν θα γίνεις Θεός. Έτσι, θα φτάσεις στο θεϊκό κόσμο, άμβρωτος, μας το εξηγεί εκεί, άμβρωτος, δεν θα είσαι πια βρωτός, δηλαδή δεν θα είσαι φθαρτός. Βγαίνεις έξω από τον κύκλο των ενσαρκώσεων. Ουκέτη θνητός, δεν θα είσαι πια θνητός. Αυτός ο ελεύθερος εθέρας τοποθετεί το περί την σελήνη, δηλαδή πάνω τη σελήνη σχετικά, γιατί η σελήνη έπαιζε ένα ρόλο, όπως μας εξηγεί και ο Πλούταρχος σε κάποιο έργο του, στο περί της σελήνης, περί του εμφαινομένου προσώπου, το κύκλο της σελήνης. Η σελήνη κατά κάποιο τρόπο είναι η Περσεφόνη, έχει το ρόλο της Περσεφόνης στα Ελευσίνια Μυστήρια, και η γη μας έχει η Δήμητρα. Οπότε όταν βλέπουμε Δήμητρα και κόρη, είναι η γη και η σελήνη. Οπότε αυτό είναι το διάστημα. Ελεύθερος είναι ο εθέρας που τοποθετείται από τη σελήνη και πάνω. Οπότε εκεί λοιπόν μας λένε τα Πυθαγόρια έπι, και έτσι τελειώνουν με μια πραγματικά υπέροχη, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτό που μπόρεσα να σας καταδείξω σκιωδός και συνοπτικός, βλέπουμε μια πορεία του ανθρώπου που μπαίνει σε μια εξέλιξη, που αναζητάει τον εαυτό του, τι πρέπει να κάνει, τι είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει συνεχώς να ασχολείται. Αφού κατακτήσει τις ανθρώπινες αρετές, μπαίνει πλειά στη θεϊκή αρετή. Και φτάνει και βγαίνει, θα λέγαμε, έξω από τον τροχό των επανσαρκώσεων. Βγαίνει, κύκλος. Ουκέτη θνητός. Θα είσαι πλέον εκεί. Λοιπόν, και αυτά τώρα τα έπι, τα χρυσά, και τα είπανε χρυσά, λέει ο Ηρακλής, γιατί όλοι οι στίχοι είναι χρυσοί, σαν να ήταν χρυσάφι όλοι, και δεν είναι κάποιοι χρυσοί, άλλοι αργυροί, άλλοι χάλκινοι, είναι όλοι χρυσοί. Έχουν και την εξής έννοια, μας καλούν να μετατρέψουμε τα κατώτερα στοιχεία, ας το πούμε, τα μέταλλα τα κατώτερα, σε αλχημικό χρυσό. Γι' αυτό λέγονται και χρυσά. Δηλαδή μας πάει σε μια μεταστοιχίωση. Αν κατάφερα να σας δώσω, ας πούμε, την έννοια, περισσότερο μας σωθούν σε μια εργασία με τον εαυτό μας συνεχή, μέσα στην κοινωνία όπως είμαστε, δεν εγκαταλείπουμε τον κόσμο, ίσα ίσα που μας δίνει και υλικό ο κόσμος να εργαστούμε. Ο φιλόσοφος ζει μέσα στον κόσμο και μάλιστα είναι και ό,τι καλύτερο, είναι φως για τον κόσμο, είναι κατεύθυνση, είναι αρρωγός. Και εργαζόντουσαν οι Πυθαγόροι με αυτά, όπως μας λέει ο Ηρακλής, πάρα πολύ συχνά. Φυσικά τα ξέρανε απ' έξω και πολλά από αυτά μπορεί να τα τραγουδούσαν κιόλας, αφού ήταν τραγούδι. Και μας λέει χαρακτηριστικά, με το που ξυπνούσαν, λέει, όλοι, καθώς καλή ώρα όσοι είμαστε εδώ, ας πούμε, ξυπνάμε το πρωί, ένας, λέει, Πυθαγόριος έβγαινε εις το μέσον και αναγίγνωσκε εις επίκοον όλων τα χρυσά έπι. Τα ξέρανε, αλλά έπρεπε να τα ξαναθυμίσουν. Και το βράδυ πάλι, πριν πάνε για ύπνο, πάλι κάποιος έβγαινε και τα αναγίγνωσκε, ούτως ώστε να διατηρείται ζωντανή η διδασκαλία, γιατί ακούγοντας τα χρυσά έπι, ο καθένας συνέδεε με τα λόγια αυτά, με τις λέξεις, γινόντουσαν κατά κάποιο τρόπο οι λέξεις τόποι μνήμης του καθενός. Και ίσως να γίνουν και για μας σήμερα. Έτσι. Να είστε καλά. Ναι. Ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ καιρό, Κρυκτορίς. Α, ευχαριστώ. Ο Πυθαγόριος Ούσα. Χαίρο πολύ. Οκ, άλλες ερωτήσεις. Δεν είναι δυνατόν, έχω και πολλές ερωτήσεις. Μόνο εσύ τώρα περιλαμβάνεις την ερώτηση, και να εγγράφεται. Ναι.
Η τετρακτής είναι η εφαρμογή των 4 αρετών που είπαμε στην αρχή με τη δικαιοσύνη και αυτά. Όχι, μία έκφανση. Αν η τετρακτής, ρωτά, αν η τετρακτής είναι μόνο έτσι αρετές. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλά οι τετρακτής. Τετρακτής είναι ένα σύμβολο που συνοψίζει όλη τη διδασκαλία των Πυθαγορείων. Απλώς έχει εφαρμογές και στις αρετές. Αυτό που σας είπα δηλαδή για τις αρετές είναι ακριβώς ότι είναι και οι αρετές τετρακτής. Όπως η τετρακτής τι είναι, δηλαδή είναι κάποια λόγια. Είναι αυτό που μας έχει παραδοθεί, λέει, ναι, μα το αναμετέρα ψυχά παραδόντα τετρακτήν. Αυτόν που μας παρέδωσε την τετρακτή. Ο Πυθαγόρας είναι που μας παρέδωσε. Ο Πυθαγόρας, ναι. Ο Πυθαγόρας στο θέμα τετρακτής είχε ενσωματώσει μια ολόκληρη διδασκαλία. Εδώ κάποιοι λένε ότι αυτό που ήταν η τετρακτής του Πυθαγόρα είναι το δέντρο της ζωής όλη που είναι γνωστό και έχει περάσει και στην παράδοση της Καμπαλά. Mm. Είναι τα ίδια στοιχεία. Δηλαδή είναι 10 σφαίρες. Η λέξη σφαίρα ελληνικά, σεφιρόθ λέγεται εκεί. Αν κανείς έχει ασχοληθεί, ας πούμε, θα δει ότι είναι μια ολόκληρη διδασκαλία. Διδασκαλία δηλαδή που συνοψίζεται στο 4. Τώρα γιατί το 4. Γιατί στο 4 είμαστε συνηθισμένοι με το 3 περισσότερο σήμερα εμείς. Στο 4, γιατί στο 4 θεωρούσαν ότι ολοκληρώνεται η βάση. Και κυρίως θα το καταλάβετε και το τετράγωνο, αλλά κυρίως το 4 θα το καταλάβετε αν το τετράγωνο το βάλετε να ισορροπήσει στη μία βάση. Θα γίνει ρόμβος. Θα γίνει ρόμβος. Οπότε δηλαδή έχουμε μία ρομβική εξέλιξη, δηλαδή το 1 θα γίνεται 2, ενοποιείται ξανά ακριβώς όπως αποτυπώθηκε. Η λέξη ρόμβος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει περιστροφή, είναι σβούρα. Οπότε όταν λέμε τετρακτής, επίσης ο Ηρακλής αναλύει πάρα πολύ και λέει αναλύει το όνομα Ζεύς. Οπότε είναι και αυτό, είναι τετραγράμματο. Ζήτα, έψιλον, ύψιλον, σίγμα. Και δηλώνει ακριβώς τους 4 κόσμους. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, όπως έχω μελετήσει με την Καμπαλά, δηλαδή των Εβραίων, πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την τετρακτή του Πυθαγόρα. Οπότε τετρακτής, να μείνουμε δηλαδή με την εικόνα ότι υπάρχει μια ολόκληρη διδασκαλία από πίσω. Δεν είναι μόνο οι αρετές, απλώς οι αρετές είναι 4 και πρέπει να λειτουργήσουν. Δεν μπορεί να είναι κανείς μόνο σοφός και να μην είναι σόφρον, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί να είναι Ανδρείος και να είναι Βλάξ. Δηλαδή πρέπει να είναι δίκαιος και να είναι ανόητος. Αυτή είναι η έννοια. Οπότε η τετρακτής θα το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πράγμα που κινείται όλο μαζί. Είναι 4 δράσεις εν ταυτό. Ταυτοχρόνως. Κάτι άλλο. Παρακαλώ, θέλω να ρωτήσω, ο μυθικός εμπιαυτός που λέτε, έχει να κάνει με τον Πυθαγόρα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι, ο μυθικός εμπιαυτός είναι ένας κύκλος σεμιναρίων που κάνουμε πάρα πολλά χρόνια εμείς. Είναι ένας άλλος τρόπος που εργαζόμαστε. Κυρίως έχει να κάνει με την Ελευσίνα. Ναι, δηλαδή είναι ο κύκλος της Ελευσίνας. Ακολουθούμε δηλαδή τις... Ναι. Δύο αρετές της Ισοφροσύνης και η Αγρία είναι αντίστοιχο του θυμικού και του επιθυμητικού και είναι τα άλογα μέρη της ψυχής. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, έτσι. Είναι τα δύο άλογα μέρη της ψυχής που μας λέει στο φέδρο κυρίως. Και το λογικό μέρος είναι ο ενίοχος. Γιατί παρομοιάζει εκεί πολύ ωραία την ψυχή με ένα άρμα. Ο ενίοχος είναι το λογικό μέρος και το θυμικό και το επιθυμητικό, ας πούμε, είναι τα δύο άλογα. Και μάλιστα το θυμικό το δίνει λευκό και το άλλο μαύρο. Οπότε δηλαδή είναι τα δύο άλογα που προσπαθεί ο ενίοχος να τα ισορροπήσει. Συγγνώμη, δεν έχει να κάνει με τις σκέψεις και τα συναισθήματα, τα συμβολίζει. Όχι τόσο με τις σκέψεις. Δηλαδή τα άλογα, καθότι άλογα, έχουν να κάνουν με το, ναι, με το συνέστημα κυρίως και με τις επιθυμίες, με τις χαμηλές. Τώρα μπαίνει και η σκέψη, αλλά δεν είναι το λογικό. Η εικόνα είναι αυτή. Γι' αυτό και τον ενίοχο που έχουμε στους Δελφούς, έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Δηλαδή, είναι σύμβολο της αυτογνωσίας. Είναι, ασφαλώς.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή συνδέσατε τα χρυσά έπι των Πυθαγορείων με την καμπάλα. Πώς ταυτίζονται χρονικά και πώς μπορούμε να, αν θέλουμε να τα ενοποιήσουμε ή να τα διαφοροποιήσουμε μεταξύ τους. Κοιτάξτε, δεν συνέστησα τα χρυσά επί εν γέννη, είναι άλλη αντίληψη, την τετρακτή. Και αν έχετε δει το σχήμα αυτό που είναι ένα τρίγωνο, που είναι τοποθετημένη, είναι αυτό μια εικόνα της τετρακτίος, είναι η τετρακτής της τετρακτίος. Θα δείτε ότι έχει 10 σφαίρες, είναι οι 10 αριθμοί δηλαδή, τοποθετημένοι από την αρχή μέχρι το, έτσι είναι, κάνουν ένα τρίγωνο. Η τετρακτής συνδέεται, δηλαδή αυτό ήταν μια εικόνα, το οποίο μετά... Κάποια στιγμή ήρθαν σε επαφή, τώρα πώς έγινε δεν το δούμε ιστορικά, έτσι, ήρθαν σε επαφή, είναι πολύ παλιά οι Πυθαγόροι, φανταστείτε, ο Πυθαγόρας είναι τον 6ο αιώνα, έτσι, 5ο-6ο αιώνα. Ακριβώς με απασχολεί. Από εκεί και πέρα... Υπάρχει αντιγραφή. Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν, αλλά υπάρχει και εγώ εκείνο που έχω μελετήσει, χωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η ορολογία είναι σχεδόν πυθαγόρια. Ας πούμε, σεφιρόθ χρησιμοποιούνται, σεφιρόθ είναι σφαίρα. Το λέει. Πολλά άλλα ονόματα που χρησιμοποιούνται μας παραπέμπουν στην Πυθαγόρια. Το κακό είναι με εμάς ότι διακόπηκε η συνέχεια η ελληνική. Φτάνοντας δηλαδή στον 5ο αιώνα έχουμε διακοπή. Εδώ έπεσε ένα πνευματικό σκότος στην Ελλάδα. Διακόπηκε η σχέση μας με την αρχαία Ελλάδα. Τώρα, σε αυτή τη γενιά προσπαθούμε να ξανασυνδεθούμε. Οπότε εκεί, ενώ ας πούμε για τη συγκεκριμένη φίλη, δεν έχασε τη σχέση της. Δηλαδή δεν διακόπηκε κάτι. Εγώ πάντως από ό,τι είδα πάρα πολλά στοιχεία μας τα ερμηνεύονται καλύτερα στο φως εξέτασης των χρυσών επών. Από εκεί και πέρα ο καθένας, δεν θέλω να υποδείξω ας πούμε τρόπους γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε θέματα εκεί, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συσχέτιση και παλαιοί που έχουν γράψει τέτοια συγγράμματα αναφέρονται στους Πυθαγόριους. Δηλαδή η τετρακτής θα λέγαμε είναι η διδασκαλία του δέντρου της ζωής. Εξάλλου και ο Πυθαγόρας, υπάρχει ένα δέντρο που αναπτύσσεται, δηλαδή αν βάλουμε το Πυθαγόριο θεώρημα και το αναπτύξουμε σχηματίζει ένα δέντρο. Ναι. Βέβαια. Αλλά τα χάσαμε αυτά ως Έλληνες, αυτό μας έτυχε. Τι να κάνουμε. Δαιμόνιες τύχες που λέει και το ξέρω, μας έτυχαν. Όμως τώρα βλέπετε τα επανασυνδέουμε. Και με τις εργασίες και τις δικές σας εδώ. Και πραγματικά εδώ έτσι, είναι η ευτυχή συγκυρία να βρισκόμαστε εδώ και να μιλάμε τώρα, να συνδέσουμε αυτά ενδεχομένως που κάνετε εσείς με αυτά που μας λέει η ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι ξεκομμένα κάπου στο παρελθόν, είναι σημερινά και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά σήμερα. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε, πως καταλαβαίνεις τι νοσ είναι, ας το κάτω. Ναι, δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Η τετρακτής είναι, και εδώ να πούμε κάτι άλλο που είπα προηγουμένως, το Ζεύς το ερμηνεύει ο Ιεροκλής ότι είναι το ιερό τετραγράμματο. Κάποιοι άλλοι μιλούν για ιερό τετραγράμματο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και μάλιστα το εξηγεί. Το Ζεύς, μάλιστα, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως εξής. Το πρώτο ζήτα είναι ο κεραυνός. Ένα ζζζ, είναι ένα συνεχές, ένας κραδασμός, είναι ο πρώτος κραδασμός του σύμπαντος. Μετά έρχεται το έψιλον, που είναι ο χώρος των αρχετύπων, το ύψιλον, ο χώρος των μορφών και το σίγμα, που είναι ο τόπος εδώ που είμαστε. Δηλαδή μια τετρακτής. Δηλαδή δεν υπάρχει το όνομα Ζεύς, αν το δείτε, έχει δύο κεραυνούς, έναν στην αρχή, έναν στο τέλος και στο μέσο το F. Είναι το πιο τέλειο όνομα για να πούμε το Θεό, λέει ο Ηρακλής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς πρέπει να τα ξαναβρούμε αυτά. Ναι, παρακαλώ. Μα και στην Καβαλά, το δέντρο της Καβαλά δείχνει την πορεία του ανθρώπου προς το Θεό. Έτσι. Και την πορεία του φωτός προς τα κάτω. Έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ τώρα, κατά βάση, από ό,τι βλέπω, το πρώτο που σου διευκρινίζει ο Πυθαγόρας είναι
να γνωρίσω τον εαυτό σου. Στην ουσία, ποιος είμαι, ποια είναι η σχέση μου με τον κόσμο, ποια είναι η σχέση μου με τους άλλους κτλ. Μετά σου δίνει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, τι ασκήσεις να κάνεις για να μπορείς να συνειδητοποιηθείς σαν άνθρωπος και να είσαι συνειδητοποιημένος, και σου δίνει μία πορεία πώς να εξελιχθείς σαν άνθρωπος κατά πρώτο, και κατά δεύτερο πώς να εξελιχθείς σαν Θεός. Να φτάσεις στο εκείνο το επίπεδο. Ναι, προς το Θείο τέλος πάντων. Είναι δηλαδή ένας δρόμος. Ακριβώς. Ένας δρόμος καθοδήγησης του ανθρώπου στο Θεό, και αυτό το ίδιο. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι είναι πλήρης ο δρόμος, δεν σου αφήνει κάτι απ' έξω. Πιάνει όλα. Στο βαθμό που δηλαδή μπορείτε να τα δείτε αυτά, αν μπείτε στις φρικτορίες, έχω και το κείμενο, και το αρχαίο και την μετάφραση στα νέα ελληνικά. Οπότε μπορείτε εκεί να κάνετε περισσότερη εμβάθυνση σε κάθε κομμάτι. Μας δίνει ένα πλήρη οδηγό. Ας δίνει ένα πλήρη οδηγό. Παρακαλώ. Ναι. Μπορείτε να, επειδή αυτά είναι αένα και ατελείωτα τα του Πυθαγόρα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορείτε να μας φέρετε κάποιο παράδειγμα ή μια εξήγηση των συμπτώσεων, των αριθμών των Πυθαγορείων? Μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 10 και να αναλύσουμε κάθε αριθμό. Όχι, κάτι γενικό. Αλλά οι αριθμοί αυτοί, ας πούμε, ήταν... Κάποτε λέει, ρωτήθηκε ο Πυθαγόρας, τι σοφότατον των όντων. Αριθμός έφα. Είπε, είναι ο αριθμός. Και μετά, τι δεύτερον η σοφίαν, τα ονόματα της πράγμας συνθέμενος. Δηλαδή, πρώτο σε σοφία είναι ο αριθμός, μετά είναι αυτός που έβαλε τα ονόματα στα πράγματα. Συνέδεσε δηλαδή τα πράγματα με τα ονόματα μέσα από μια ορθότητα. Οπότε βλέπουμε οι αριθμοί των Πυθαγορείων λίγο πολύ μας πάνε στις ιδέες του Πλάτωνος. Δηλαδή είναι ιδέες περισσότερο, είναι το εν, η μονάδα. Μετά είναι η διάς, η διάδα, δηλαδή ανοίγεσαι, ενώ το εν μονάδα, μονάς μένεις. Η διάς κινείσαι. Το τρία τρέχεις. Το τέσσερα στέκεσαι. Το πέντε εκπέμπεις. Πέμπε. Δεν τυχαίο ότι κάνουμε και τη χειρονομία εμείς στα ελληνικά. Δεν πιστεύω ότι... Δεν είναι... Αυτό πέμπουμε. Ίσως να μην είχε αρνητική σημασία στην αρχή. Μπορεί να ήταν ένα είδος χαιρετισμού που λέμε. Γιατί το 5 στα αιωλικά, στην αρχαία, γιατί έχουμε διαλέκτους στα αρχαία ελληνικά, δεν έχουμε μόνο μία όπως καταλαβαίνετε, λεγόταν πέμπε. Πέμπε. Το πέμπε. Και η πεντάδα λεγόταν πεμπάδα. Πεμπάς. Από το πέμπο. Πέμπο. Εκπέμπο. Το 6 έχω. Τέλειος αριθμός. Έχω. Συνέχω. Έξις. Και έξω και σεξ. Και το σεξ. Το σίγμα είναι η δασία και είναι οι έξις. Οι έξις δηλαδή είναι η συνοχή του άρενος και του θήλεος. 3 και 3. Τρία κέντρα ο ένας, τρία ο άλλος και γίνεται το 6. Αυτή είναι οι έξις. Και έγινε σεξους και μας ξανάλθε ως κάτι άλλο. Το 7 είναι δασινόμενο σεπτά. Σεπτός αριθμός. Ιερός αριθμός. Αμήτωρα αριθμός. Αριθμός της Αθηνάς. Αμήτωρα. Δεν έχει μητέρα. Έτσι. 8. Έτσι. Είναι και μάλιστα λένε ορισμένοι είναι ο κύβος του 2. Το 8 δηλαδή εκεί ολοκληρώνεται. Είναι πυργοποιείται δηλαδή, φτάνουμε σε ένα πέρας. Εκδιάδος γεννημένο το 8. 9. Ξεκινάμε πάλι την αρχή. Ένα νέο ένα δηλαδή. Έτσι. 9. Το σκέφτεστε. 10. 10 σημαίνει δεχάδα. Τα δέχεται όλα. Τέλος. Πέρα. Δεν έχει άλλο. Έτσι είπαμε ένα μικρό παραμύθι. Είναι ένας μικρό, έτσι, δηλαδή ένα μικρό δεχάδα. Γι' αυτό θα δείτε κωδικά, σας παραπέμπω όσοι έχετε σχέση με τους ορφικούς ύμνους, δείτε την αρρύθμιση των ορφικών ύμνων από το 1 μέχρι το 10.
στο 10 είναι ο 10ος ύμνος, είναι της φύσεως. Δεχάδα. Η φύση είναι τα πάντα. Τα λέμε φύση, δεν είναι μόνο τα δέντρα, τα πουλιά, τα ποταμάκια. Η φύση είναι και τα άστρα και τα πάντα. Φύση. Ποια είναι η διαφορά της φρόνησης από τη σοφροσύνη? Η φρόνηση αφορά καταρχάς το κέντρο του λογικού, οπότε ακολουθείς τη σωστή φορά. Έτσι. Ενώ η σοφροσύνη κατά κάποιο τρόπο είναι σωτηρία φρονήσεως σε ένα κατώτερο επίπεδο. Δηλαδή, επειδή στο κατώτερο, στο ζωτικό μέρος αντιμετωπίζουμε τα πάθη και τα προβλήματα, τις επιθυμίες, μας πάνε από εδώ, μας πάνε από εκεί, για να στο δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε εδώ είναι το θεμέλιο. Έτσι, η σοφροσύνη είναι το θεμέλιο, τα θεμέλια ενός σπιτιού, και η φρόνηση είναι, ας πούμε, ο πρώτος όροφος. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η φρόνηση είναι η θέαση των πραγμάτων. Είναι πώς θεάσαι και πώς ακολουθείς τη φορά των πραγμάτων. Γιατί μας τα δώσατε σαν δύο διαφορετικές αρετές. Είναι δύο διαφορετικές. Οι αρετές είναι διακριτές, αλλά ταυτόχρονα συνεργάζονται και δηλαδή η μία με την άλλη. Γι' αυτό είπαμε είναι τετρακτής, με αυτή την έννοια. Όπως ακριβώς στον οργανισμό μας, για το κάθε μέρος του οργανισμού μας είναι ξεχωριστό και η καρδιά κάνει τη δουλειά της, αλλά κατά κάποιο τρόπο συνεργάζεται με τον υπόλοιπο οργανισμό. Δηλαδή δεν είναι ασύνδετα. Οπότε η σοφροσύνη κατά κάποιο τρόπο είναι η, να το πούμε με μια διαφορά, εδώ έχει να κάνει το μηδέν άγαν. Δηλαδή τίποτα σε υπερβολή. Μην κάνεις τίποτα σε υπερβολή. Ναι, μέτρων. Σχετικό. Δηλαδή να μην κάνεις υπερβολές. Μηδέν άγαν. Δηλαδή τίποτα σε υπερβολή. Οπότε αυτό είναι σοφροσύνη. Κατά κάποιο τρόπο σώζεσαι. Σώζεις τη φρόνηση. Ενώ η φρόνηση είναι προς τα που κοιτάς, προς τα που κατευθύνεσαι, η φορά. Δίνει μια υπέροχη εξήγηση ο Σωκράτης, δεν μπορώ να τον αποφύγω, μας έχει δώσει ό,τι καλύτερο στις εξηγήσεις. Φοράς καιρού νόησης, λέει, είναι η φρόνηση. Δηλαδή, είναι η ενόηση της φοράς και της ροής του σύμπαντος. Φοράς καιρού νόησης. Η φρόνηση. Άρα η φρόνηση είναι η θέασή μας, είναι η θεωρία μας. Ενώ η σοφροσύνη είναι η πράξη μας. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Αν έτσι να το πω με απλά λόγια. Ένα τελευταίο, έλα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε προηγουμένως για τον Σωκράτη ότι ήταν της θεωρίας του δικαίου. Η ερώτηση είναι σε ποιο δικαιϊκό σύστημα ασπαζόταν και προσπαθούσε να ήταν δίκαιος. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι δούλοι και υπήρχαν οι αφεντάδες, πώς μπορούσε κάποιος να πει σε κάποιον ο οποίος δούλευε ήλιο με ήλιο ότι αυτό ήταν δίκαιο και να πληρώνεται με ένα πινάκι ο φακής. Που και τα παιδιά του ακόμα γεννιόντουσαν και είχαν την ίδια κατάλαβα. Ποιο ήταν το σύστημα, δηλαδή το δικαιωτικό. Ναι, όταν μιλάει ο Σωκράτης για δικαιοσύνη. Έκανε και δημιουργούσε πόλεμο με την Σπάρτη, με τους Λακεδαιμονίους κτλ. Ναι, κατάλαβα. Όταν μιλάει για δικαιοσύνη, μιλάει καταρχάς για την εσωτερική δικαιοσύνη, ως εσωτερική κατάσταση. Όταν ορίζει δικαιοσύνη, την ορίζει ως εφταξία των μερών της ψυχής μεταξύ τους. Ταυτόχρονα έξω στις πόλεις, κάθε πόλη είχε δικό της δικαιϊκό σύστημα. Έτσι, ξέρουμε στην αρχαία Ελλάδα είχαμε πόλεις κράτη. Για μας μας φαίνεται λίγο άστοχο τώρα να υπάρχουν αφέντες δούλοι, ναι, αλλά και σήμερα έχουμε πάλι άλλα συστήματα. Αλλά δεν αναφέρεται σε αυτή, δεν αναφέρεται στα εξωτερικά, στο εξωτερικό δίκαιο. Το οποίο το σεβότανε αφού ανήκε σε αυτή την πολιτεία, όπως βλέπουμε και στον Κρήτονα, που του πρότειναν να δραπετεύσει και είπε: εγώ δεν δραπετεύω γιατί αυτό είναι, θα είμαι αντίθετος με τους νόμους. Τους σεβόταν. Από εκεί πέρα ο Σωκράτης μιλάει για μια δικαιοσύνη εσωτερική, έτσι. Μιλάει για τη δικαιοσύνη μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Κάτι που μας είναι λίγο ξένο σήμερα, γιατί τη δικαιοσύνη την αντιλαμβανόμαστε ως κάτι εξωτερικό. Έτσι. Το λέμε να κάνω στον άλλον αυτό που θέλω. Δεν έχει να κάνει με αυτό μόνο. Έχει να κάνει με το δίκαιο. Είπα προηγουμένως, αν το συγκρατήσατε, ότι η δικαιοσύνη είναι από το δίκαιο. Το δίκαιο είναι το διαϊόν. Κάτι που δηλαδή που διαπερνά τα πάντα και τα συνδέει. Οπότε
δίκαιο είναι αυτό το οποίο δεν προκαλεί βλάβη ούτε σε μένα ούτε στον άλλον. Έτσι, αλλά αν βρεθώ, λέει, στο δίλημα, λέει ο Σωκράτης, να αδικήσω κάποιον ή να αδικηθώ, θα προτιμήσω να αδικηθώ. Όχι ότι του αρέσει να αδικείται, αλλά γιατί είναι το μικρότερο κακό. Με αυτή την έννοια. Έτσι, τώρα, το άλλο που θέτετε είναι θέμα άλλης εξετάσεως, δηλαδή το... αλλά το θέμα της, το τι είναι δίκαιο σε κάθε εποχή, είναι μεγάλο ζήτημα. Επειδή την χάνει να είμαι και νομικός, το συζητάμε σε άλλη στιγμή, αν θέλετε. Τότε είχαμε αυτό το θεσμό. Η δουλεία ήταν θεσμός μέχρι τα νεότερα χρόνια. Έτσι. Μην το παίρνουμε έτσι μόνο για την αρχαία, αλλά μέχρι τα νεότερα χρόνια είχαμε το θεσμό της δουλείας. Και μην ξεχνάτε, ένας αμερικανικός εμφύλιος έγινε για τη δουλεία. Έτσι. Δηλαδή, και σήμερα κατά πόσον έχει ξεπεραστεί ή έχει λάβει άλλες μορφές. Το θέμα του δικαίου είναι πολύ, είναι ζήτημα, είναι ζητούμενο. Παρακαλώ. Αν όμως και οι ίδιοι αυτοί μπορούσαν να είχαν αυτό το στοιχείο μέσα τους, δηλαδή ο αφέντης, να έχει αυτό το δίκαιο μέσα του και ο δούλος να έχει αυτό το δίκαιο μέσα του, τότε και ο αφέντης αφαιρόταν με έναν τρόπο δίκαιο απέναντι στο δούλο του και ο δούλος θα δούλευε αντίστοιχα, φερόμενος δίκαιο απέναντι στον αφέντη. Ναι, σεβόμενος ως θεσμό, ως κοινωνικό θεσμό. Αλλά εδώ δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για φιλοσόφους οι οποίοι εργάζονται με τον εαυτό τους και είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.